επίσης το ενημερώθηκα, γι' αυτό δεν έχω κανένα σχόλιο. Και έτσι θα το πάμε σήμερα. Θα το πάμε χωρίς αποκαλύψεις. Όχι, είναι θέμα αποκαλύψεων. Ρώτα κάτι που είναι τη δική του αρμοδιότητα, σου πείτε. Μα καλά, όχι. Υπουργός είναι, ρε παιδί, μεγάλα θέματα. Για τα κόκκινα δάνεια τον έχουμε εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Πληστηριασμό. Που είναι και το πιο σημαντικό. Προφανώς, αλλά ξεκινάμε λίγο με την επικαιρότητα. Πάντα λέμε τα δύο μεγάλα θέματα. Άμα δεν ρωτήσω τον Υπουργό Οικονομίας για ένα δημοσίευμα, μια αποκάλυψη δύο ηγετών της Ευρώπης ότι έγινε συζήτηση για εκτύπωση δραχμής, λες και δεν έχουμε φωτοτυπικά στην Ελλάδα, αντιπώνω από εδώ και από εκεί. Okay. Ναι. Εντάξει, όταν θέλει ο Σταθάκης να σου πει κάτι, το λέει πριν προλάβεις να του πεις την ερώτηση. Οπότε δεν χρειάζεται. Πάμε στα κόκκινα. Λοιπόν, στα κόκκινα δάνεια. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των πληστηριασμών και το ξεκαθάρισμα από την κυβερνητική πλευρά, εάν σκοπεύει να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση που να αφορά τα χρέη και τις οφειλές προς το δημόσιο και επομένως τον κίνδυνο σπίτια του κόσμου ή ιδιοκτησία ανθρώπων να βρεθεί σε κατάσταση πληστηριασμού εξαιτίας χρεών προς το δημόσιο. Αφήστε τις τράπεζες, θα τα δούμε μετά. Εκεί υπάρχει ρύθμιση με τη συμφωνία. Για το δημόσιο δεν υπήρχε καμιά ρύθμιση όμως και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πραγματική. Δεν είναι ψευδής εικόνα αυτή. Κοιτάξτε, όταν έχετε στεγαστικό δάνειο, με τον νέο νόμο, τον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη, καλύπτεστε και για χρέη προς το δημόσιο, αυτή ήταν καινοτομία η δική μας, και για χρέη προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άρα ο νόμος ως έχει πλέον... Για όσους μπαίνουν στον νόμο Κατσέλη. ...των οικοκυριών ισχύει και για όλες τις κατηγορίες δανείων. Τώρα, εάν δεν έχετε στεγαστικό δάνειο, εκεί... ενδυνάμει και με δεδομένο ότι το δημόσιο δεν βγάζει μέχρι στιγμής πρώτη κατοικία, αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε όλους τους τόνους από όλους τους αρμόδιους και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και τον... Ναι, μάλιστα από και ο Φιτσίλης χθες, όντως. Ναι, ακριβώς. Ναι. Με δεδομένο λοιπόν αυτό υπάρχει ένα μικρό νομικό κενό το οποίο το συζητάμε εάν θα το καλύψουμε με στην νομοθετική ρύθμιση ή με κύκλιο ή με οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ρύθμιση που πρόκειται να έρθει, κύριε Υπουργέ, θα έχει κάποιες προϋποθέσεις, θα είναι οριζόντια τις ίδιες του προηγούμενου νόμου. Τις ίδιες που έχει ο νόμος προστασίας των οικοκυριών στο νόμο, τον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Ακριβώς τις ίδιες. Επομένως θα μπουν κριτήρια, λέτε, και αντικειμενικής αξίας και οικογενειακά και ισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς τα ίδια, καμιά διαφορά σε αυτό, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς δηλαδή την ίδια προστασία που προσφέρει ο νόμος απέναντι στις τρεις κατηγορίες με εισοδηματικά κριτήρια και αντικειμενική αξία, ακριβώς την ίδια. Αυτό σε πόσο κόσμο αφορά, έχετε υπολογίσει? Δεν έχω δεδομένα, θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό αυτό. Mm-hmm. Διότι συνήθως. Εντάξει, το ρώτησα μήπως έχει το στοιχείο μπροστά σας. Το έχουμε συμφωνήσει αυτό με την Τρόικα. Μπορούμε να το κάνουμε, ή είναι μια μονομερής ενέργεια? Όχι, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είναι εντός του νόμου. Απλώς κάνει τον νόμο πιο ισχυρό. Εγώ θεωρώ και με το σημερινό νόμο ότι είναι υπεραρκετό. Αλλά γιατί στο ειρηνοδικείο πάλι κάνετε, πάλι κάνετε την ίδια αίτηση. Θεωρώ ότι με ευρεία ερμηνεία ο νόμος καλύπτει αυτή τη στιγμή αυτό το κενό. Mm-hmm. Μελετάμε το αν χρειάζεται μια ενίσχυση στο συγκεκριμένο θέμα. Επομένως δεν χρειάζεται, λέτε, συμφωνία. Μπορείτε να νομοθετήσετε. Βεβαίως. Σαφές. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι κι εγώ. Αυτό θα το εξετάζει η υπηρεσία, για να το πούμε έτσι, και θα βλέπει ότι συντρέχουν τα κριτήρια του νόμου και επομένως δεν θα προχωρά, ή θα πρέπει να ζητεί ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται να μπει στον νόμο Κατσέλη, ή θα φτάνουμε στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα ανακαλύπτει ότι συντρέχουν τα κριτήρια του νόμου που θα φτιάξετε? Η απάντηση είναι η εξής, ότι καταρχάς οι εφορίες έχουν όλα τα στοιχεία, γιατί έχουν ακίνητη περιουσία, έχουν φόρο εισοδήματος, έχουν τα πάντα. Άρα το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να έχει όλα τα δεδομένα εκεί. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση των τραπεζών, η προσφυγή γίνεται είτε προκαταβολικά από το νοικοκυριό, είτε αν στην πορεία εμφανιστεί οποιαδήποτε απειλή, προσφέρει στον νόμο. Δεν νομίζω ότι το διαδικαστικό έχει τόση σημασία. Όχι, γιατί αν μπορεί και εξωδικαστικά όλο αυτό να ρυθμίζεται. Εξωδικαστικά δεν νομίζω. Έχει σημασία κατά το εξής, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αν η εφορία προχωρά
σε πληστηριασμό και πρέπει να ανακοπεί, ή η εφορία δεν θα προχωρά διότι θα βλέπει, όπως κάνα παλιά οι τράπεζες, βλέπαν ότι δεν μπορούν διότι προσκρούν στις ρυθμίσεις των νόμων που υπήρχαν και δεν θα το προχωρούν. Άρα θα σταματήσει αυτή η πληγή με αυτούς τους πληστηριασμούς και θα μπορείτε να κάνετε τους υπόλοιπους. Άρα δεν θα υπάρχει και λόγος, αφού οι υπόλοιποι θα είναι κοινωνικώς αποδεκτοί, για να το πω έτσι, διότι δεν θα αφορούν το αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας, δεν θα υπάρχει και λόγος να τρέχουν όσοι τρέχουν, να δημιουργείται αυτή η αναστάτωση στα δικαστήρια και τα προβλήματα αυτό. Γι' αυτό το λέω. Είναι με δεδομένο το νόμο, προφανώς σε αυτό σημείο έχετε δίκιο. Δηλαδή πρέπει να είναι λάθος από την πλευρά οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου, εφόσον έχει όλα τα δεδομένα, να κάνει αυτή την κίνηση. Ο νόμος είναι σαφής και αυτό θα πάει μέχρι πότε, κύριε Υπουργέ, μέχρι το 18 θα πάει αυτή η ρύθμιση? Η ρύθμιση ισχύει όπως ισχύει και για τον νόμο, για τον νόμο. Τέλος του 18. Μέχρι τέλος του 18. Μάλιστα. 18. Η δυνατότητα συνολικών ρυθμίσεων, δηλαδή χρωστάει ένας, εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, έχει χρέη, δόξα τω Θεώ που λένε. Μπορεί να βρεθεί μια δυνατότητα να υπάρχει ρύθμιση ενιοποίησης των οφειλών και σε περιπτώσεις που είναι, να υπάρχει μεγάλη αδυναμία ακόμα και κουρέματος μεγάλου ποσοστού του χρέους του? Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Ναι. Και υπάρχουν και οι έμποροι, ναι, παύλα επιχειρηματίες. Αυτοί που έχουν την εμπορική ιδιότητα ή την επιχειρηματική ιδιότητα, αυτοί δεν εμπίπτουν στους προστατευτικούς νόμους, όπως ξέρετε, σωστά, των νοικοκυριών. Ναι. Διότι ανήκουν στον πτωχευτικό κώδικα. Ναι. Τώρα, απέναντι σε αυτό το θέμα, εμείς έχουμε κάνει δύο πράγματα μέχρι στιγμής. Το πρώτο, απαγορεύσαμε την πώληση δανείων από τράπεζες σε φαντ για αυτούς που έχουν βάλει υποθήκη την πρώτη κατοικία τους, ναι, ακόμα και αν είναι έμποροι, παύλα επιχειρηματίες. Και το δεύτερο που ετοιμάζουμε τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες εμπόρων και επιχειρηματικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και είδους και επαγγελματικών, η οποία μηχανισμός θα είναι ένας εξοδικαστικός μηχανισμός επίλυσης του προβλήματος που μόλις περιγράψατε, των χρεών προς πάσα κατεύθυνση, εφορία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες. Το οποίο θα προβλέπει και... Το οποίο, κύριε Υπουργέ, θα προβλέπει και κούρεμα σε, ανάλογα με την περίπτωση, βέβαια, λέω. Βεβαίως, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον συμφωνούν η πλειοψηφία των πιστωτών. Των πιστωτών. Mm-hmm. Ανάλογα με τη δομή, δηλαδή, των χρεών που έχετε, εφόσον η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που προτείνεται από τρίτο, ο τρίτος αυτός είναι, μελετάει πρώτο τη βιωσιμότητα και δεύτερο φτιάχνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης, άρα μιλάμε μόνο για αυτούς οι οποίοι θα, τις επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες, και γίνεται ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης όλων των χρεών τους ακριβώς για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να αποπληρώσουν. Αυτός ο τρίτος τώρα είναι για μεν τις μικρές ατομικές και δεν ξέρω άλλες επιχειρήσεις, θα είναι ο κατάλογος των 2.500 αξιολογητών που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα είναι οι εταιρείες, οι μεγάλες οικονομικές λογιστικές εταιρείες. Πολύ ωραία. Και αυτό θα επικυρώνεται από δικαστή. Θα επικυρώνεται από δικαστή. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Για να έχει και πλήρη νομική κατοχήρωση ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Υπάρχει μια στόχευση, επειδή ο αριθμός των κόκκινων δανείων είναι αρκετά υψηλός, έχει διαμορφωθεί με το διάβα των ετών σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Υπάρχει στόχευση από κυβερνητικής πλευράς σε συνεννόηση και με τις τράπεζες μέχρι το τέλος του προγράμματος, το 18, που θέλουμε να το φτάσουμε? Αφού υπάρχουν οι δεσμευμένες οι τράπεζες. Υπάρχει και πρόγραμμα. Ναι. Πόσο, το 40% πόσο είναι? Πόσο είναι, στο 40%? Ο υπουργός το ξέρει. Μα, για αυτό το λόγο το ρωτώ, για μας το πει. Οι τράπεζες από κοινού με τον εποπτεύοντα πλέον μηχανισμό που έχουν, τον SSM, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ανήκουν στο ευρωπαϊκό πλέον ενιαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, έθεσαν ως στόχο
να απομειώσουν το 40% των κόκκινων δανείων μέχρι το 2019. Άρα περίπου 10% το χρόνο των κόκκινων δανείων. Αυτός είναι ο στόχος τους. Mm-hmm. Κάθε τράπεζα καλείται να φτιάξει συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως θα το κάνει αυτό. Τα εργαλεία για να το κάνουν αυτό οι τράπεζες πλέον είναι πλήρη. Το νομικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια με αυτό που σας ανέφερα κλείνει, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Ναι, οπότε από εκεί και πέρα η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί όλο το θέμα, γιατί συγκρότησε τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία ξεκινάει άμεσα τη λειτουργία της και θα έχει και αυτή μια συντονιστικό και ρόλο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να ρωτήσω, επειδή ρωτούν και πολλοί φίλοι, και είναι ένα θέμα που έχει μείνει σε σχέση με τα δάνεια για το Ελβετικό. Α, βεβαίως, βεβαίως. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη γι' αυτό. Ναι, όλο λέμε ότι έχουμε θετικά γι' αυτό, θετικές εξέλιξεις, αλλά δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο, κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται? Αν θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Κατάλαβα το ερώτημα. Για τα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο. Που είναι περίπου 70-80.000 δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο πτυχές. Το ένα είναι η νομική πτυχή, η οποία προχωράει θετικά για τους δανειολήπτες. Δηλαδή, έχουν για πρώτη φορά μια καλή απόφαση πρωτοδικείου, η οποία όμως πρέπει να επικυρωθεί νομικά. Και να γίνει δεσμευτική, στην οποία περίπτωση άρα θέλει χρόνο. Καλούμαστε να νομοθετήσουμε. Η δεύτερη πτυχή δεν είναι τόσο θετική, γιατί έχουμε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το ίδιο πρόβλημα και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη σε 6-7 χώρες για το να βρούμε ένα κοινό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Εκεί δεν έχουμε ακόμα οριστική. Άρα θέλει χρόνο, έχουμε χρόνο ακόμα, λέτε, μπροστά μας. Ναι, ναι. Και το τρίτο και βασικότερο βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μεν οδηγία, την οποία θα επικυρώσουμε και εμείς, από τούδε και εφεξής να είναι προστατευμένος ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Αλλά αυτό αφορά το από τούδε και εφεξής. Το μέλλον. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Θα παραμείνετε στο Υπουργείο, ή όχι? Να ξέρουμε, ξέρει. Γιατί ακούμε για ένα σχηματισμό. Άκουσα τον Πρωθυπουργό χτες να λέει δεν είναι παντρεμένος με τη μονιμότητα αυτός που είναι υπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει 100% αρμοδιότητα και χειριστεί και αυτό το θέμα. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Σταθάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτονόητη απάντηση. Αυτονόητη απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Αυτονόητη η ερώτηση είναι.